Υπάρχει μια δημοσίευση του ομιλού του, την οποία σας την έχω σωματώσει στο CD. Υπάρχει μια απάντηση πάντοτε μέσα από το αυτοκίνητο, στα αγγλικά χρονικά, του συνονόματο του Κωνσταντινίου Στρατιωτών, ο οποίο λέει το εξή. Ναι, λέει, αλλά το εφετείο συμπίπτεται εξ εμπειρών δικαστών. Η εμπειρία συνιστά αντικειμενικό μέγεθο, επιστημονικά προσβάσιμο και αντικειμενικά ελέγξιμο, έτσι ώστε να δεχτούμε ότι τώρα το 2 ετών για τα προβλήματα πρόκειται περί ευθέωσης της συνταγματικής διάταξης, επιτάξει της ποινικής διαδικασίας, με αποκλεισμό των πολιτών από την προσφυγή στην κατάσταση δίκη. Αν είναι έτσι, τότε θα σε λίγο πολύ φοβούμε ότι θα γίνει αυτό που σημαίνει στα προσφυγικά δίκαια, δηλαδή να υπάρχει αίτηση προς το δικαστήριο να μου επιτρέψει να ασκήσω αίτηση. Το ότι γίνεται κατάκριση στην άσκηση των εθέσεων, πράγμα. Για να δούμε μια περίπτωση. Εθέσιμη ποινή. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Να το επιβάλλει δύο και μετά θα να ακούσουμε μια ποινή δύο μηνών. Δεν είναι καλή να ασκούμε καταστατικό σε θέσει. Εάν μετά θα είναι προσφυγή, το οποίο την ύπαρξη σα ήταν επιλογημένη. Αφού δεν είναι τη απόφαση τη έδρα, δεν είναι αιτιολογική τη προϊκού αγροσύγου, α πούμε, δεν θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη στι αγγλικέ εκθέσει. Γιατί το είπα αυτό, γιατί στι αγγλικέ εκθέσει, αν είναι έντυπο, στο κάτω μέρο υπάρχει ένα κενό. Το δικαστήριο δεν ήρθε σε αποτέλεσμα που αναμένω. Έτσι ώστε να έχει και ένα λόγο έφεση. Όσο μεταβιβάζεται, τόσο, όσο προσβάλλεται, τόσο μεταβιβάζεται. Και κάποιου αυτοτελεί σχισμού που έχετε στην αγόρευσή σα, εάν τίθεται ζήτημα να είναι πολλαπλώ πλημελή η απόφαση να βοηθεί. Ευτυχώ με εξηγεί στα δικαστήρια και βεβαίω την αίσθηση, επειδή εδώ είναι μεγάλο αγόρευση. Θα πρέπει οπωσδήποτε στο δικό μου γιατί δεν το είπατε, γιατί δεν το καταγράψατε. Εκδίδεται απόφαση. Πάμε στο δεύτερο βάθμο. Αναστέλλεται η αίτηση της ποινής, γιατί έχετε πάρει για τον πρώτο βαθμό αναστολή. Η της χρηματικής ποινής έκτησης εταιρείας. Μη σας εγκλωβίσει και πρέπει να έχει επιταγή ο κρατήσα, αν είναι 2,5 ώρα το μεσημέρι, και λοιπόν μου σίγουρα να κάνετε και το εξής. Να σε ένα συμφωνογράφο και μετά το λοιπόν δημόσιο από αυτά. Οπότε ο κατηγορούς σηκώνει και λέει, σου δίνω 50 ευρώ, μπορείς να φύγεις. Μπορείς παραμένω στην διαδικασία. Χωρίς να μετατρέπει τη λυφή της πολιτικής αγωγής. Το έκανε ένας κατηγορούμενος στην Αθήνα. Λέει, ωστόσο κάτι παραπάνω να φύγεις. Δεν είναι, μετά καμία φύγεις και 40 ευρώ. Εν πάση περιπτώσει. Ξαναγυρίζω. Πρέπει να κάνουμε σε βάθος 30 ευρώ. Κύριε Πρόεδρε, μια ενημερωτική εκδήλωση. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η εκδήλωση? Ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρικάλων διοργάνωσε αυτό το σεμινάριο, το οποίο απευθύνεται στους δικηγόρους, παλιούς και νέους, με την χορηγία της Νομικής Βιβλιοθήκης και του εκδότη του κυρίου Καρατζά, με εισηγητή τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Θρασίβουλο Κονταξή. Αναφέρεται στην ποινική δίκη, στην πράξη. Αυτή την έννοια έχει βέβαια και το σεμινάριο. Ο κύριος Κονταξής ανέλησε και χθες και συνεχίζει και σήμερα τις διατάξεις του κώδικα της ποινικής δικονομίας, έθεσε πολλούς προβληματισμούς σε θεωρητικό επίπεδο και κυρίως ενημέρωσε όλους τους παρευρισκόμενους, τους δικηγόρους, για τις καινούργιες τροποποιήσεις τις οποίες έχουμε στον κώδικα ποινικής δικονομίας και στον ποινικό κώδικα. Είναι πολλές οι ώρες του σεμιναρίου της εκδήλωσης. Ξεκίνησε από χτες και τελειώνει σήμερα το βράδυ. Το μεσημέρι, στις 3 η ώρα. Πράγματι είναι πολλές οι ώρες, αλλά είναι και πολύ μεγάλο το αντικείμενο, γιατί έγινε ανάλυση σχεδόν στο σύνολό του κώδικα της ποινικής δικονομίας. Υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή από τους συναδέλφους και πιστεύω τέτοιες πρωτοβουλίες. Και εδώ θα πρέπει να τονίσω την χορηγία της Νομικής Βιβλιοθήκης, του εκδοτικού οίκου δηλαδή, ο οποίος συμφωνεί με την χορηγία του να κάνει τέτοιες εκδηλώσεις στις επαρχιακές πόλεις, στα επαρχιακά πρωτοδικεία, ακριβώς επειδή θέλει και οι δικηγόροι των επαρχιών να απολαμβάνουν κάποια προνόμια που έχουν οι δικηγόροι της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Αυτό γίνεται γιατί αλλάζουν συνεπότερα δεδομένα. Δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε οι κώδικες να μην τροποποιούνται, έχουμε καθημερινές τροποποιήσεις, μάλιστα μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις που έγιναν σε όλους τους κώδικες, έχουν ανατραπεί τα δεδομένα και στην ουσία πρέπει από την αρχή να σπουδάσουμε. Οπότε η
είστε συνεχώς σε κίνηση. Είμαστε σε εγρήγορση. Κάθε μέρα πρέπει να ψάχνουμε ποια διάταξη ισχύει. Και εμείς και κυρίως οι δικαστές, και αυτό βέβαια δεν είναι καλό, δεν είναι καλό να τροποποιούνται οι κώδικες, διότι δεν έχουμε την ασφάλεια δικαίου. Δεν έχουμε επίσης και την ομολογία. Αποφάσεις που βγήκαν μέχρι πριν την ισχύ της τροποποιημένης πλέον διάταξης του νόμου, δεν ισχύουν πλέον. Έχετε προγραμματίσει κάτι άλλο στο μέλλον άμεσα ή... Έχουμε προγραμματίσει μια σειρά από εκδηλώσεις, οι οποίες σιγά σιγά ανάλογα πότε θα υπάρχει και ο ελεύθερος χρόνος από τους εισηγητές. Θα γίνουν σε σύντομο διάστημα και άλλες τέτοιες, ας τα πούμε, σεμινάρια. Θέλετε ενημερώσεις? Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.